του Μάριου. Να πω του Μάριου. Μας έβγαλε επαρχιώτες, υποτίμησε την νοημοσύνη μας, την κριτική μας σκέψη και το γούστο μας. Ναι, βασικά έχουν υποθεί, ναι, έχουν υποθεί πράγματα που μας πιάνει όλους ναι. Το σχέδιο εδώ στην Κύπρο. Εδώ θέλει κάτι η Βαρβάρα να ρωτήσει, κυρία Λία μου. Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο κύριος Γιαννόπουλος ίσως να ήθελε κάτι άλλο να πει διαφορετικά, να του βγήκε και... Όχι παρεμηνεύτηκε, να αποτύπωσε την άποψή του λίγο ανορθόδοξα τέλος πάντων και άθελά του να πρόσβαλε ολόκληρη την Κύπρο. Άθελά του? Ρωτώ αν θεωρείτε ότι... Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, με τη Βαρβάρα μιλώ, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Βαρβάρα με ένας... ραδιοφωνικός παραγωγός δεν ξέρει τη βαρύτητα των λόγων του που βγαίνουν δημόσια. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει. Είναι και ένας τρόπος αυτός για κάποιους ίσως να ακούγονται λίγο παραπάνω. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω στο εξής, ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι λέει, ξέρει τι εννοεί, ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη εμπειρία. Απλά ίσως αυτό που μπορεί να μην υπολόγισε όπως ο Δόνας Γιαννόπουλος είναι ότι θα υπήρχαν τόσες πολλές αντιδράσεις για αυτό το οποίο έχει πει. Σε λίγο βασικά θα μάθουμε και από τον ίδιο τι ακριβώς και πώς έγιναν όλες αυτές οι δηλώσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι και ο ίδιος στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχει δεχτεί απίστευτα πολλά μηνύματα από εμάς εδώ στην Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα έχει συμβεί. Είναι γεγονός. Σου έχει πει η Βαρβάρα μου? Ναι, ότι διάβασε πάρα πολλά σχόλια αρνητικά και ήταν και ο λόγος που θέλησε να βγει και να μιλήσει στην Κύπρο για αυτά που έχει πει. Mm-hmm. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να... Την ώρα που τελείωνε το πρόγραμμα της κυρίας Μελέτη και στο διάλειμμα του έδειξε τα μηνύματα που έπαιρνε, ο ίδιος προσπάθησε να τα μπαλώσει ανεπιτυχώς. Α, επέστρεψαν από διαφημίσεις και νιώσατε εσείς ότι προσπαθούσε να διορθώσει κάτι? Εγώ αυτό το αίσθημα είχα. Ναι. Θα τον ρωτήσουμε σε λίγο που θα τον έχουμε για το ότι... Εγώ, κυρία Λία, θα ήθελα να σας ρωτήσω όλο αυτό που είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι οι Κύπροι στηρίζουν Κύπριον παίχτη. Εσείς το καταλαβαίνατε, το συζητούσατε, το ξέρατε, ενώ με τον Μάριο, ας πούμε, όταν δήλωσε συμμετοχή και όταν σας είπε θα πάω. Που δεν είναι κακό εντωμεταξύ η Κύπρος να ψηφίζει τους Κύπριους και κάποιος άλλος την περιοχή του. Ο καθένας δικαιούται να δώσει την ψήφα του εκεί που θέλει, εκεί που νομίζει. Έχει κάθε δικαίωμα. Θα σας πω κάτι που είπα και σε προηγουμένως. Η πρώτη ξαδέρφη, η δεύτερη ξαδέρφη του Μάριου ψήφισε όχι μόνο το Μάριο, ψήφισε και άλλα δύο παιδιά από το πρόγραμμα γιατί τις αρέσουν. Ποιος είπε ότι οι Κύπροι ψηφίζουν μόνο Κύπριοι? Από πού πήρα αυτά τα στοιχεία ο κύριος? Κυρία Λία μου, εσείς... Επειδή κάποιος Κύπριος είναι άξιος, πρέπει να τον αποκλείσουμε αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι Κύπριος? Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Λία, γιατί έχει πει κάτι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και έχει θίξει και άλλο ένα άτομο που έχει βγει στον Dream Show. Ποιο... Ναι, δεν υπήρχε Κυπρίος παίχτης. Κυπρία παίχτρια κέρδισε, ήταν μόνο, να πω το όνομα της, ήταν μόνο η Βαλάν και ήταν Τρίφωνος. Ήταν Σκρικάιτολ όμως, δεν ήταν Dream Show. Α, γιατί στον Dream Show ήταν Ανδρέας Γεωργίου που είχε κερδίσει και ο Οικονομόπουλος. Ναι, τον Dream Show ήταν... Μάλλον τα συγχύσεις. Μάλλον μπέρδεψε τα τηλεοπτικά σοου. Απλά έπιασε και κάποιον άλλο το σχέδιο με αυτά που έχουν υποθεί. Κυρία Λία μου, εσείς θέλετε να ακούσετε τι έχει να πει? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Εννοείτε να μας βάλετε σε όχι, παράδειγμα. Όχι, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ. Όχι. Δεν θα σας βάλουμε παράλληλα. Δεν θα σας βάλουμε παράλληλα σε καμία περίπτωση. Απλά ρωτάω αν έχετε όντως περιέργεια να ακούσετε τι έχει να πει για αυτά τα οποία έχει πει ο ίδιος. Θα τον ακούσω βεβαίως με πάρα πολύ προσοχή και ενδιαφέρον και θα περίμενα ότι θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη όχι από τον Μάριο ή από τα υπόλοιπα παιδιά που αγωνίζονται και που τα πρόσβαλε, αλλά και από την Κύπρο ολόκληρη. Mm-hmm. Κυρία Λία μου, επειδή σε ένα δεκάλεπτο περίπου θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να μεταφέρουμε εμείς? Πέρα από τις δικές μας που έχουμε να του κάνουμε πάρα πολλές βεβαίως. Κοίταξε, εκείνο που μου έκανε επίσης εντύπωση
άσχημη εντύπωση είναι όταν ο κύριος αυτός, στην πρόταση της παρουσιάστριας του Πανόραμα Survivor να εμφανιστεί στο πάνελ μαζί με τον μισθοφόρο, είπε ότι μόνο αν του δώσουν πολλά λεφτά. Είπε ότι θα γράψει ένα νούμερο και αν δεν το προσφέρουν, τότε μόνο θα πάει. Δηλαδή είναι τόσο προσβλητικό για κάποιον να βρεθεί στο ίδιο πάνελ με το συγκεκριμένο παιδί. Α, δεν δηλαδή το παιδί, τα υπόλοιπα παιδιά που συμβιώνουν 5 μήνες μαζί, και εγώ αυτό που ήθελα να σας πω, είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι, παιχνίδι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τα παιδιά να είναι τόσο δεμένα μεταξύ τους. Φαίνεται ότι